Ένια λόγια στο μαντήλι τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχτές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μάθαινε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Σε χτυπιάσανε στην τρία που στράτηξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σουν ράφτρα μες στην κοκκινιά, κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Σανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πλερωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεργιάννη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι τους βρήκαν να γαυγίζουν στα μισά, κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τις νύχτες που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε τη λύνη παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια τα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φεράν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Μου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιο στα βουνά, ποιος λύνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεργιανά. Μάλα ματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή τοξότες, φάλαγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς περνούσα τα δικά σου δικαστήρια, γι' αυτό στον Άδη έλα να με βρεις, να με δικάζεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς. Hasta luego.